Σας. Ένα ακόμα comedy time σήμερα. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μιλήσει νομίζω για τις ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες και όχι μόνο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το παρκάρισμα στους δρόμους, γιατί μερικοί παρκάρουν όπως τους κατέβει. Πας για παράδειγμα να βαρκάρεις το αυτοκίνητό σου κάπου, γιατί ως άνθρωπος έχεις κάπου να πας. Δεν βρίσκεις θέση. Είναι, έχουν διπλό παρκάρι, δεν βρίσκεις θέση. Πας άλλο να βρεις θέση, είναι πιασμένο. Πας αλλού, είναι ίσως τις πολυκατοικίες. Δεν μπορείς να παρκάρεις. Σε ένα άλλο σημείο απαγορεύεται η στάθμιση, στάθηκε η στάθμιση, εκεί δεν παρκάζει με τίποτα. Πάσα αλλού, έχει πινακίδα απαγόρευση στάθμισης στους μόνους μήνες. Ούτε και πας. Και καταλήγεις να έχεις παρκάρει 3 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που είσαι και να περπατάς με τα πόδια. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, μια βαρκαρέτος. Πρέπει όπως να είναι, υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν με αυτοκίνητα. Σας παρακαλώ, μην βαρκάρετε όπλα. Γιατί στο τέλος θα καταλήξει να μην έχετε αυτοκίνητο. Πολύ απλά. Και τι να κλείσουμε, ένα ανεκδοτάκι. Φήμες λένε ότι το τέρας του Λόχνες είναι άρρωστο και από τη διοίκηση της λίμνης λένε ότι η λίμνη θα παραμείνει κλειστή μέχρι να... Και έτσι, επειδή είστε καλά παιδιά, να σου πω ακόμα ένα ανέκδοτο. Τι είναι αόρατο και τρέχει στα λιβάδια. Τι είναι αόρατο και τρέχει στα λιβάδια. Σκέφτεται το λίγο. Σας δίνω λίγο περισσότερο. 30 δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε το. Εύκολο είναι. Τι είναι αόρατο και τρέχει στα λιβάδια. Επίσης σας βλέπω να μην το βρίσκετε, να το πάρετε μετά. Να το πάρετε. Αυτό που είναι αόρατο λοιπόν και τρέχει στα λιβάδια είναι ένα κοπάδι τζάμι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο comedy time, να προσέχετε τη ζωή σας και να είστε καλά.